Είχαμε σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής συζήτηση του γενικού θέματος της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Θέλω να πω ότι δικαίως και πολύ ορθά η Βουλή έχει αποφασίσει ότι νομιμοποιά και θεσμοθετά την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Είναι μία απόφαση, είναι έναν εργαλείο, είναι ένας μηχανισμός που το σχολείο μας σήμερα έχει στη διάθεσή του, αν και εφόσον προκύψει ανάγκη να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει προκειμένου τα παιδιά μας να μην χάσουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τη χρονιά την φετινή. Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Κανείς μας δεν γνωρίζει την εξέλιξη ή πώς θα διαμορφωθούν οι καταστάσεις που να μην κινδυνεύσουν τα παιδιά μας να διακόψουν τη φοιτησή τους. Σήμερα έχουμε τέτοιον αριθμό περιστατικών που χτυπά κόδωνας κινδύνου στο σχολείο. Το σχολείο, με άλλα λόγια, οφείλει προληπτικά να αντιμετωπίσει αυτόν το ενδεχόμενο. Και το ενδεχόμενο αντιμετωπίζεται με τον εξής τρόπο. Η δυνατότητα να προσφέρεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση ακόμη και στις περιπτώσεις όπου δεν θα απουσιάζει ολόκληρη τάξη αλλά μέρος των μαθητών. Δηλαδή, στην περίπτωση όπου 5 μαθητές απουσιάζουν από μία τάξη, θα μπορεί να προσφέρεται το μάθημα πάνω σε μειχτή βάση, προκειμένου κάποιοι να το παρακολουθούν διαζώσεις εντός της αίθουσας διδασκαλίας και κάποιοι άλλοι να μπορούν εξ αποστάσεως να παρακολουθούν τη ροή του μαθήματος. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρει στα παιδιά μας, προσφέρει στους μαθητές μας σταθερόν περιβάλλον διεκπαιρέωσης της διδασκαλίας ενός μαθήματος, δεν θα χρειάζεται αλλαγή εκπαιδευτικού, δεν θα χρειάζεται αλλαγή περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα ο μαθητής να μην βρίσκεται από το ένα σημείο στο άλλο κάθε φορά. Διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η συνέχιση της παρακολούθησης από τον ίδιο μαθητή και ως εκ τούτου πολύ λαθασμένα, πολύ αδικαιολόγητα, αυτοί οι οποίοι εμένουν, θα έλεγα, σε προτάσεις άλλες που δεν είναι συγκεκριμένες. Προτάσεις, για παράδειγμα, να διδάσκουμε το απόγευμα, να προγραμματίσουμε τους επηρεαζόμενους μαθητές που δεν ξέρουμε από πού θα προέρχονται όλοι αυτοί οι μαθητές, από ποια σχολεία, με ποιον τρόπο θα προγραμματιστούν, ποιοι θα είναι σε θέση να προγραμματίζουν. Όλες αυτές είναι εισηγήσεις οι οποίες δεν είναι μελετημένες, αλλά επαναλαμβάνω, αν θεωρούν ότι πρέπει να μπούμε στη λογική να πάμε να προσφέρουμε μαθήματα κατά τις απογευματινές ώρες, να το πούνε ευθαρσώς σε όλους τους συντελεστές της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να προγραμματιστεί, δεν μπορεί να αποτελέσει σενάριο αυτή η γενική, η γενικόλογη, η αόριστη εισήγηση. Γι' αυτόν τον λόγο, χειροπιαστά και συγκεκριμένα, ορθά το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι η μειχτή εκπαίδευση μπορεί στην ιδιάζουσα τούτην περίοδο να αποτελέσει ή να προσφέρει λύση στα παιδιά ή στους μαθητές μας. Κύριε Χαζιάννη, ποιο είναι η εισήγηση για απογευματινή διδασκαλία? Δεν ξέρω αν είναι όντως εισήγηση από πλευράς των εκπαιδευτικών οργανώσεων αφού απορρίπτουν την μειχτή προσφορά η λειτουργία της εξαποστάσεως, αν θα πρέπει να πάμε σε απογευματινές ώρες διδασκαλίας όλων των παιδιών τα οποία θα είναι επηρεαζόμενα. Και θέλω να το υπερτονίσω αυτό. Σε έναν με δύο μήνες θα έχουμε εξελίξεις τέτοιες που αν η ροή της επιδημίας και ο φόβος και ο πανικός ο οποίος θα προκαλείται σε μία τάξη και μέσα από τις συνήθεις γρίπες, τότε θα απουσιάζει μεγάλος αριθμός μαθητών από την τάξη. Διανοήστε από τους 15 ή από τους 20 μαθητές να απουσιάζουν οι 5 ή 6. Πώς θα γίνεται μάθημα ή πώς θα διασφαλίζεται και η συνέχιση του μαθήματος. Γι' αυτόν τον λόγο λέμε και επιμένουμε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, όπως εξάλλου γίνεται και σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μπορούμε ναι να προσφέρουμε το μειχτό σύστημα με τρόπο που να μην δημιουργείται απουσία ή κενών στους μαθητές μας. Όταν λέμε μειχτόν, τι ακριβώς εννοείται?
Μειχτός σημαίνει ότι θα προσφέρετε το, θα διεξάγετε το μάθημα εντός της αίθουσας διδασκαλίας και ταυτόχρονα αυτοί οι μαθητές οι οποίοι θα απουσιάζουν θα μπορούν να το παρακολουθούν από το σπίτι τους. Και αυτόν έχει κάνει τοποθέτηση η Επίτροπος, δεν υπάρχει θέμα, αφού μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις τέτοιες που να μην γίνεται μεταφορά προσωπικών δεδομένων ή εικόνων που να επηρεάζουν είτε των εκπαιδευτικών είτε και τον ίδιο τον μαθητή. Για να γίνει τούτο το πράγμα, ο απαραίτητος εξοπλισμός υπάρχει στα σχολεία, στελεχωμένα τα σχολεία ή οι μαθητές που να πρέπει να μείνουν στο σπίτι έχουν τον εξοπλισμό για να παρακολουθήσουν μάθημα? Γίνεται, βρίσκεται σε εξέλιξη και ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός. Γι' αυτό λέμε και καλέσαμε σήμερα να επιταχύνουμε, να μην παραπέμπουμε σε ατέλειωτους διαλόγους και διαβουλεύσεις και τσακωμούς και καυγάδες που να μην καταλήγουμε και κατ' επέκταση να υπάρχει και η εκκρεμότητα ποιος εξοπλισμός χρειάζεται, από πού θα τον αγοράσουμε, ποιος θα μας τον προμηθεύσει, ποιος θα είναι ο πάροχος για το δίκτυο κλπ. Κλπ. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις που είναι είτε τεχνολογικού χαρακτήρα είτε δικτυακού χαρακτήρα. Όλα αυτά πρέπει το συντομότερο να αποφασιστούν και να συμφωνηθούν στη βάση, επαναλαμβάνω, του σχεδιασμού. Για όση ώρα υπάρχουν τέτοιου είδους διχογνωμίες και αντίθετες απόψεις, δεν θα προχωρήσουμε. Εκτός που εάν είναι η πρόθεση κάποιων να οδηγήσουν τα πράγματα στην ιστάτη και να μην έχουμε εκεί ούτε δίχτυα, ούτε εξοπλισμούς και να μην μπορεί να λειτουργά το σχολείο μας ή η διδασκαλία από μια τάξη. Ναι, για να μπει σε εφαρμογή η νομοθεσία, ουσιαστικά πρέπει να γίνει η μελέτη αντιχτύπου, η οποία ολοκληρώνεται τώρα, μας το είπαν σήμερα τόσο το Υπουργείο, το Υφυπουργείο Καινοτομίας, όσο και η Επίτροπος και το Υπουργείο Παιδείας. Θα ολοκληρωθεί, καλέσαμε την επόμενη εβδομάδα να είναι έτοιμη η μελέτη αντιχτύπου, δεν χρειάζεται διαβούλευση και μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή η νέα νομοθεσία. Άρα λοιπόν, το τι γινόταν αυτές τις μέρες ή το τι μπορεί να συμβεί αυτή τη βδομάδα ή την άλλη, διεξάγεται με τον κλασικό τρόπο όπως διεξαγόταν μέχρι σήμερα. Το Teams είναι το πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιούσαν, ό,τι ήξεραν ο καθένας έκανε. Ναι, δεν θα μιλήσω για τις οργανώσεις. Έκφρασαν τη διαφωνία τους για το μειχτό σύστημα. Απόλυτα σεβαστή η διαφωνία. Ωστόσο όμως η οποιαδήποτε άλλη εισήγηση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και ικανή για εφαρμογή.